Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Εκπομπή ένα live news συνέχεια, περίπου 4 λεπτά πριν από τις 8 το βράδυ, σήμερα Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2022. Και θα πάμε ευθύς αμέσως να καλησπερίσουμε τον διεθνολόγο και συγγραφέα, τον κύριο Γιάννη Μίτσιο, τηλεφωνικός. Καλησπέρα, κύριε Μίτσιο. Καλησπέρα, κύριε Τζημιδάκη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Καθώς, κύριε Μίτσιο, σήμερα είναι μια συμβολική επίσκεψη, μια συμβολική ημέρα για τον ομό Καβάλας και ευρύτερα για το νησί της Θάσου, μιας και σήμερα είναι άλλωστε τα 110 χρόνια από την απελευθέρωση του νησιού, είχαμε μια συμβολική επίσκεψη του Αμερικανού πρέσβη στην χώρα μας, του Τζόρτζ Τσούνις, εκεί όπου από ό,τι φαίνεται προχώρησε και σε δηλώσεις επισημένοντας ότι η Ελλάδα, οι ΗΠΑ, θα στέκεται και στο μέλλον για φυσικά προς τη χώρα μας, την Ελλάδα, αλλά και έρχονται καλύτερες μέρες από εδώ και πέρα. Φαντάζομαι ότι αυτές οι δηλώσεις δεν είναι μόνο το φιλελληνικό πνεύμα του ελληνικής καταγωγής Αμερικανού πρέσβη που το διακρίνει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αποτυπώνουν και μια στρατηγική αλλαγής της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής απέναντι στη χώρα μας και όλα όσα γίνονται. Αν το δούμε με τις δηλώσεις που έχουν γίνει χθες από τους Τούρκους απέναντι στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον Σάλιβαν, των Αμερικανών που είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, που φάνηκε ότι η Τουρκία δεν θα κάνει πίσω στα σχέδιά της με την Ελλάδα, φαίνεται λοιπόν ότι με αυτή τη δήλωση σήμερα θα έλεγα ότι είναι μια μορφή καθησυχαστική, είναι μια μορφή ότι εμείς εδώ είμαστε, ότι στηρίζουμε την Ελλάδα. Θα μου πείτε, αυτό δεν αποτυπώνεται βέβαια από κάποια συμφωνία, από κάποια συνθήκη μεταξύ των δύο χωρών ότι εγγυάται οι ΗΠΑ την ασφάλεια και την αδερφική ακεραιότητα και στρατιωτικά της χώρας μας. Αλλά νομίζω ότι κάτι λέει αυτό, όπως και να έχει το πράγμα. Σωστά. Πόσο μάλλον δε όταν το αναφέρει ο Αμερικανός πρέσβης, έτσι, ο οποίος συμβολικά επισκέφθηκε το νησί της Θάσου, το οποίο, να πούμε, κύριε Μίτσιο, ότι το είχε πάρει στο στόμα του ο Τούρκος πρόεδρος αλλά και ο Τούρκος υπουργός άμυνας το προηγούμενο χρονικό διάστημα και έκανε λόγο για αποστατικοποίησης. Δεν αφήσαν και κανένα νησί εξάλλου. Στο Αιγαίο, έτσι όπως πάμε, δηλαδή. Σωστά. Για όνομα του Θεού. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι σοβαρά τα πράγματα και νομίζω ότι θα ζήσουμε οριακές στιγμές και με τα ελληνοτουρκικά αλλά και ευρύτερα με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έτσι, σωστά. Τώρα, ενωτουρκικά ζητήματα να πούμε ότι έχουν απασχολήσει πάρα πολύ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει περάσει, θα λέγαμε, συζήτηση, κύριε Μίτσιο, και στο προσφυγικό ζήτημα. Δηλαδή, σε όλες αυτές τις πολύ άσχημες εικόνες οι οποίες ήρθαν στο φως από πλευράς της Τουρκίας, του Τούρκου Προέδρου, με 92 γυμνούς μετανάστες οι οποίοι εμφανίστηκαν στον Εύρο, μια πολύ άσχημη εικόνα η οποία έφτασε και στον ΟΗΕ μέσω του κύριου Μηταράκη, του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, έτσι. Αυτό σαφέστατα και είναι μια ντροπή για τον πολιτισμένο κόσμο, είναι ντροπή για την Ευρώπη, ντροπή για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, ένα κράτος μέλος να συμπεριφέρεται με αυτόν τον απάνθρωπο, κατά την άποψή μου, τρόπο να ξεγυμνώνουν ανθρώπους και να τους στέλνουν στη χώρα. Αυτό φυσικά νομίζω ότι πρέπει να έχει και συνέχεια, γιατί είναι κάτι πολύ σοβαρό και θα πρέπει και να πάρουν και οι διεθνείς φορείς μεγαλύτερη και μια πιο έντονη τοποθέτηση απέναντι στην Τουρκία. Μπορεί με να τα είδε και η Επίτροπος Μετανάστευσης και στον ΟΗΕ, όπως είπατε, αλλά το επόμενο είναι και η επόμενη μέρα, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα δηλαδή απέναντι στην Τουρκία. Ναι, σωστά. Ποιες θα είναι, θα υπάρξουν κυρώσεις, τι θα γίνει, σε τι στάδιο βρισκόμαστε. Γιατί έχει πάρει πάρα πολλά χρήματα η Τουρκία για το μεταναστευτικό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ακριβώς και εσύ τη άλλη, εχθές είχαμε και την έκθεση από στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωπαϊκό Βούλιο, τη Όλαφ για τη διαφθορά, που κατά κάποιο τρόπο δίνει κάποια κατηγορία, μάλλον τη Frontex, για το pushback, για ρόλους δηλαδή που δεν συνάδουν με το έργο της. Άρα υπάρχει και εδώ ένα ζήτημα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λίγο πιο μπλεγμένο από όσο νομίζουμε το πράγμα. Και νομίζω σίγουρα η Τουρκία θα συνεχίσει να το χρησιμοποιεί ως ένα κομμάτι από τα πολλά που έχει στο καλάθι της στον υβριδικό πόλεμο στην παρούσα φάση. Ναι, σωστά. Πάντως βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα και σε αυτό το θέμα. Για να κλείσουμε το κομμάτι των τουρκικών, κύριε Μίτσιο, σας το είχα ρωτήσει αρκετές φορές. Δεν βλέπουμε μέχρι και τον Ιούνιο, που ενδεχομένως θα έχουμε και τις εκλογές, την πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου, σωστά? Βλέπουμε ή δεν βλέπουμε? Βλέπουμε ή δεν βλέπουμε? Βλέπουμε. Αυτό. Και σε τι επίπεδο θα είναι, δηλαδή θα έχουμε κάτι με εργαλειοποίηση μεταναστών, θα έχουμε κάτι άλλο?
Νομίζω ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τις συγκυρίες και πώς θα επιλέξει η γείτονα χώρα να χτυπήσει εντός εισαγωγικών. Μάλιστα. Μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Την Αμερική έχουμε, την Ουκρανία επάνω έχουμε, την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα ενεργειακά. Δηλαδή δεν είναι και καλό το κλίμα στη Δύση αυτή την περίοδο. Ναι, έτσι σωστά. Και δεν ξέρουμε και πώς θα αντιδράσει ενδεχομένως η Δύση, κυρίως και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μπορεί να έχουμε αυτές τις επισκέψεις και αυτές τις συζητήσεις και τις απαντήσεις, αν θέλετε, αλλά δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδραση. Σωστά. Το θέμα είναι ότι μέχρι τώρα προσπαθούν με νίκια και με δωρά να την κρατήσουν στο δυτικό στρατόπεδο. Ναι, σωστά. Είδατε και ο πρώην πρέσβης ο Πάγια, ο Αμερικανός, ο οποίος έγινε υπουργός ενέργειας στην Αμερική, μίλησε και για πυρηνική συνεργασία με την Τουρκία, ότι να δώσουμε κι εμείς κτλ. Ο Επίτροπος Διεύρυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είπε χθες, ο Μπορέλη, κάπως έτσι λέγεται, ναι, ένας Ιταλός, ότι η Τουρκία πρέπει και είναι σημαντική σύμμαχος και πρέπει να είναι δίπλα μας κτλ. Δηλαδή αντικρουόμενα μηνύματα. Κανείς δεν θέλει μια Τουρκία να φύγει εντελώς από το δυτικό στρατόπεδο. Ακριβώς. Και βέβαια εκεί η Τουρκία εκμεταλλεύεται και το παίζει σε δύο βάρκες. Αλλά πάλι σας είπα, είναι θέμα πώς θα εξελιχθούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στην Ευρώπη εσωτερικά. Ο πόλεμος ο οποίος μένεται, κύριε Μίτσιο, δεν έχει σταματήσει δευτερόλεπτο έτσι και είδαμε νέες εκρήξεις τώρα, νέες βομβαρδισμούς στο Κίεβο. Μα τώρα έχουμε πραγματικό πόλεμο. Μέχρι τώρα ενδεχομένως αυτό που είδαμε ήταν αυτό που είπαν οι Ρώσοι, μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση, χωρίς να χτυπήσουν σε αυτόν τον βαθμό στην αρχή υποδομές, χωρίς να γίνουν σοβαρές ζημιές, ας το πούμε έτσι, για την Ουκρανία. Θυμάστε όταν χτυπήσανε κάτω το Ιράκ οι Αμερικανοί, πρώτα διαλύσανε τις υποδομές, γέφυρες, λιμάνια, ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες, δηληστήρια, το ίδιο έγινε και η Σερβία. Προφανώς η Ρωσία για τους δικούς λόγους δεν το έκανε από την αρχή, αποφάσισε να το κάνει τώρα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Έτσι, για να δούμε πώς θα έχει μειχθεί γι' αυτό. Και όσο μένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, δυστυχώς μένεται και η ενεργειακή κρίση. Βέβαια, υπήρχαν κάποια μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από πλευρά της Κομισιόν σήμερα, κύριε Μίτσιο. Πώς τα κρίνετε εσείς αυτά, και αν θα βοηθήσουν γενικότερα την κατάσταση? Αυτά τα μέτρα είναι κάποια προσωρινά μέτρα, είναι εισηγήσεις οι οποίες θα τεθούν στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής που θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ενώπιον των αρχηγών κρατών που εκείνοι έχουν το τελικό λόγο για να αποφασίσουν. Κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να δώσει μια σολομόντια λύση ανάμεσα στα συμφέροντα των μεγάλων, Γερμανία, Ολλανδία, που δεν θέλουν τίποτα το πλαφόν, μιας και υπάρχει και το χρηματιστήριο ενέργειας που είναι στην Ολλανδία και έχουν έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό και μηχανισμό. Από την άλλη μεριά είναι οι άλλες 15 χώρες που επιδιώκουν αυτό και προσπαθεί να βρεθεί. Αλλά νομίζω σε κάθε περίπτωση θα είναι ασπιρίνες αυτή η προσέγγιση. Δεν θα έχει βάθος. Γιατί αν αρχίσει ο χειμώνας και βλέπουμε πραγματικά πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, νομίζω θα μιλάμε επί άλλης βάσης μετά. Έτσι. Και όσον αφορά και το θέμα των καυσίμων, να πούμε ότι το πετρέλαιο θέρμανση είναι το πιο φθηνό πλέον βάσει και του φυσικού αερίου το οποίο έχει φτάσει στα ύψη, αλλά και των άλλων ειδών. Φανταστείτε δηλαδή που φτάσαμε, κύριε Μίτσιο, σε αυτή την δύσκολη φάση την οποία διανύουμε. Αυτό γιατί δεν υπάρχει και μεγάλη κατανάλωση πετρελαίου για την ώρα τουλάχιστον. Για την ώρα. Αλλά ενδεχομένως όμως, επειδή μειώσανε και την παραγωγή ΟΠΕΚ, οι Σαουδάραβες και οι Ρώσοι, θα επιδιώξουν να το ανεβάσουν αυτό, διότι πολλές μονάδες παγκοσμίως αντί για φυσικό αέριο θα δουλεύουν με πετρέλαιο. Και έρχεται και ο χειμώνας, άρα όλα είναι ανοιχτά μπροστά μας. Αυτό, ή να τρέξουμε να προλάβουμε δηλαδή, λέτε, για τη διάθεσή του. Τι να προλάβουμε, ο χειμώνας είναι μπροστά, έχει 4-5 μήνες. Δηλαδή, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Και αυτό, και ποια ενδεχομένως θα είναι και τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβει άμεσα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δύσκολα τα πράγματα, αυτό που είπατε και εσείς και πολλά. Έχει καθυστερήσει δυστυχώς πάρα πολύ. Και πριν τον πόλεμο είχαμε και την άνοδο, θυμάστε, πέρυσι το Σεπτέμβριο και τα λοιπά, με το που τέλειωσε η πανδημία, δεν έδειξε γρήγορα τα ανακλαστικά. Και ανοίγονται και άλλα ζητήματα. Οι Γερμανοί με τα 200 δισεκατομμύρια υπονομεύουν την έννοια του ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Βγήκε ο Μακρόν και έκανε σκληρές δηλώσεις για τη γερμανική πολιτική προχθές. Ότι είναι πολύ εγωιστική απέναντι στις άλλες χώρες και στην ενιαία αγορά. Και αυτό που λένε ο σώζον αυτόν σωθεί του, δηλαδή μην φτάσουμε σε αυτό το πράγμα. Θα είναι ντροπή για την ίδια την Ευρώπη, τη διαδρομή της και το όραμά της. Έτσι, σωστά, σωστά. Δυστυχώς, κύριε Μίτσιο, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα αλληλοσκότωμα εντός εισαγωγικών, βάσει και των όσων μέχρι στιγμής γίνονται για ενεργειακά τουλάχιστον. Συνεχίζει βέβαια ο Πούτιν να προκαλεί και με την Στρόφιγγα και όλα φυσικά ξέρουμε και γνωρίζουμε. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Πώς βλέπετε γενικότερα τον χειμώνα? Κοιτάξτε,
Κοιτάξτε, ήμουν τις προάλλες σε ένα διεθνές συνέδριο που τον είχαν χαρακτηρίσει το δυσκολότερο χειμώνα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και πολλοί φοβούμαι ότι ο τίτλος του συμποσίου θα δικαιολογήσει αυτά που έρχονται. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει σχετικά με αυτό και να πούμε ότι έχουμε και το άλλο θέμα με το Nord Stream που καταστράφηκαν περίπου 50 μέτρα του αγωγού από την έκρηξη και αυτό αρκετά σημαντικό κύριε Μίτσιο για το μέλλον της ενεργειακής κατάστασης στην Ευρώπη, έτσι. Σίγουρα αυτό για να ξαναεπισκευαστεί και για να ξαναστείλουν οι Ρώσοι αέριο στην Ευρώπη θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Δεν θα υπουλωθούν τόσο εύκολα αυτές οι μεγάλες εκρήξεις και η μεγάλη σύγκρουση Ευρώπης-Ρωσίας που έγινε από τον πόλεμο. Βέβαια και η Αμερική έχει και αυτή μερίδιο ευθύνης, διότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει με φτηνό LNG και φτηνό φυσικό αέριο την Ευρώπη. Το πληρώνουμε 4 φορές ακριβότερο αυτή τη στιγμή. Έτσι, σωστά, σωστά. Άρα ναι. Η εξίσωση, δηλαδή η Ευρώπη είναι και το μεγάλο θύμα, αν θέλετε, αυτής της μεγάλης σύγκρουσης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Ας ελπίσουμε να πάνε καλά όλα τα πράγματα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Μίτσιο για αυτή την επικοινωνία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.